Κύριε Ανδρέου, μας ακούτε? Ναι, καλή σας μέρα. Είναι κάπως τελευταία στιγμή. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο από εσάς. Αν γνωρίζετε γιατί παρενέβη ο Γενικός Εισαγγελέας, καλεί την αστυνομία να διερευνήσει τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου της ΕΔΕΚ. Αν γνωρίζετε αν ήδη έχουν δοθεί οδηγίες από τον αρχηγό της αστυνομίας να ξεκινήσει η διαδικασία. Κύριε Ξημήτρη, μόλις έχω πληροφορηθεί ότι η επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα λίγο έχει αφηχθεί εδώ στο αρχηγείο, οπότε θα την μελετήσουμε και σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα θα διοριστεί ανακριτής ή ανακριτική ομάδα αναλόγως ώστε να προχωρήσει στη διερεύνηση σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα. Και άρα θα κληθεί και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ να τεκμηριώσει αυτά που είπε δημόσια ως ένα πιθανό πρώτο βήμα, κύριε εκπρόσωπε, σωστά? Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θα κληθούν όποια πρόσωπα έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο θέμα ώστε να διερευνηθεί κατά πόσον διαπράττεται ενδεχομένως οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και από οποιοδήποτε πρόσωπο. Να είστε καλά και το κρατάμε μέχρι εδώ γιατί γνωρίζω ότι είναι όλα τελευταία στιγμή που έχουν γίνει. Πάμε στο χώρο του ποδοσφαίρου. Συνελήφθη ένας διαιτητής, ο πρόεδρος της Αγίας Νάπας, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου είναι ο διαιτητής, ο Δημήτρης Μασάς είναι ο παράγοντας της ομάδας. Στη βάση ποιων μαρτυριών, κύριε Ανδρέου, γιατί ακούμε διάφορα. Είναι οι καταγγελίες ποδοσφαιριστών μέσα από το Red Button του ΠΑΣΠ ή είναι γραπτές καταθέσεις παραγόντων του Οθέλου? Να πάρω τα πράγματα από την αρχή, κύριε Κημήτρη. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά το τέλος του συγκεκριμένου ποδοσφαιρικού αγώνα, ο οποίος να διευκρινίσουμε είναι ένας αγώνας δεύτερης κατηγορίας, που έχει γίνει πολύ πρόσφατα. Η ανακριτική ομάδα, η οποία έχει συσταθεί για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων μετά το πέρας του αγώνα και αφού είχε διαπιστωθεί κατά κάποιον τρόπο και είχαν ηγερθεί κάποιες υποψίες για πιθανότητα χειραγώγησης για τον αγώνα αυτό, σύμφωνα με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας, είχε δημιουργηθεί μια βάση για υποψία ότι πιθανόν να διαπράττονται αδικήματα που έχουν σχέση με θέματα χειραγώγησης. Οι ανακριτές προσπάθησαν να εντοπίσουν διάφορους παράγοντες και πρόσωπα που είχαν σχέση με το συγκεκριμένο αγώνα και σε κάποιο στάδιο είχε εξασφαλιστεί μαρτυρία, γραπτή μαρτυρία, όχι από ένα πρόσωπο μόνο, σχετικά με τα υποδιερεύνηση αδικήματα, όπου βάσει με τη μαρτυρία τη συγκεκριμένη είχαμε αποταθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο και είχαμε εξασφαλίσει τα δύο εντάλματα σύλληψης και ακολούθησε χθες η σύλληψη των δύο προσώπων. Γραπτές μαρτυρίες από παράγοντες του Οθέλου, κύριε Ανδρέου? Αυτό δεν μπορώ να το διευκρινίσω. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε στο σταδίο της διερεύνησης. Το μόνο που μπορώ να αναφέρω ότι έχουμε εξασφαλίσει γραπτές μαρτυρίες όπου εμπλέκουν τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Κύριε Ανδρέου, μια απορία. Είπατε ότι υπήρχε υποψία μετά από αυτόν τον αγώνα και η αστυνομία πήγαμε και μιλήσαμε παράγοντες, ψάξαμε και προήψαμε μαρτυρίες. Δηλαδή, έδρασε αυτεπάγγελτα η αστυνομία? Ποιο ήταν το σημείο μηδέν, τι ήταν αυτό που κινητοποίησε την αστυνομία? Ναι, αυτό που σας είχα προαναφέρει ότι μετά το τέλος του αγώνα και μετά που είχε διαπιστωθεί ο τρόπος που είχε εξελιχθεί, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος αγώνας, ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ναι, αλλά είχε διαπιστωθεί από ποιον, ενώ ποιος ήταν αυτός που έδωσε τις οδηγίες, τι ήταν αυτό που έγινε? Δηλαδή η αστυνομία κάθεται τώρα και παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια και αν κάτι δεν της αρέσει λέει πάμε να το ψάξουμε το θέμα? Αντιλαμβάνεστε, όσον αφορά το συγκεκριμένο αγώνα, υπήρξαν και κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος αγώνας είχε διεξαχθεί κάτω από κάποιες συνθήκες. Πληροφορίες από πού? Αυτό θα ήταν, δεν θα ήταν σωστό νομίζω να το αναφέρω στον αέρα. Ναι, εννοώ είναι στη βάση υπόπτου στοιχηματισμού ή είναι πληροφορίες που έφτασαν κοντά στη δύναμη «Ελάτε εδώ γιατί από το 80 μέχρι το 97 έγιναν όργια, το βάζουμε σε εισαγωγικά». Ναι. Δεν αναφέρομαι σε υπόπτου στοιχηματισμό. Δεν είναι γνωστό αν ακολουθήσει τέτοια πληροφόρηση όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Εγώ μιλώ καθαρά για το αγωνιστικό. Για το αγωνιστικό κομμάτι. Αγωνιστικό κομμάτι καθαρά. Η ανακριτική ομάδα με οδηγίες του αρχηγού είναι όπως από μόνη της επιλαμβάνεται αυτού του είδους τις υποθέσεις και να διεξάγει ανακρίσεις και έρευνες σε κάθε ύποπτο αγώνα. Κύριε Ανδρέου, μήπως αυτές οι πληροφορίες, οι πρώτες που σας κινητοποίησαν ήταν από το Red Button και ανώνυμες καταγγελίες ποδοσφαιριστών? Για να διευκρινίσουμε, οι πληροφορίες, η μαρτυρία έχει εξασφαλιστεί πριν ακόμα έχουμε εξασφαλίσει κάποια δεδομένα από το συγκεκριμένο λογισμικό, τον οποίο να διευκρινίσουμε λογισμικό αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες αυτές έρχονται απευθείας στην αστυνομία βάσει αυτού του application
Η πληροφορία για το συγκεκριμένο είχαν έρθει μετά που είχαν εξασφαλίσει την μαρτυρία και ήταν επίσης, αν και ήταν ανώνυμες οι πληροφορίες αυτές, ήταν ενισχυτικές κατά κάποιον τρόπο με την ήδη υπάρχουσα μαρτυρία που είχαμε στα χέρια. Άρα είχαμε τις πρώτες πληροφορίες για το αγωνιστικό κομμάτι που κινητοποίησαν την αστυνομία. Η δύναμη πήγε σε παράγοντες, εξασφάλισε τις γραπτές μαρτυρίες και ήρθαν και ανώνυμες πληροφορίες, καταγγελίες από ποδοσφαιριστές στο Red Button που ενίσχυσαν όλα όσα είχε ενώπιον της η αστυνομία. Είχαν κάποιες πληροφορίες, δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα πρόσωπα όπως αναφέρεστε εσείς. Είχαμε τη βάση για την μαρτυρία και τη συνέχιση με έκδοση ενταλμάτων σύλληψης όπως και έγινε και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Έρχονται και άλλες συλλήψεις, κύριε Ανδρέου. Είναι κάτι που μπορούμε να πούμε, έρχονται και άλλες συλλήψεις. Αντιλαμβάνεστε ότι το έργο, το ανακριτικό έργο, είναι στα πολύ αρχικά στάδια. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της προσωποκράτησης. Είναι ακόμα ανακριτές μαζί με τους υπόπτους ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Η διερεύνηση τώρα θα ξεκινήσει βασικά. Αναμένεται να ληφθούν πάνω από 50 καταθέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι σε οποιοδήποτε στάδιο προκύψει οποιαδήποτε μαρτυρία για οποιοδήποτε άλλο ή άλλα πρόσωπα, να είστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε. Γιατί τόσες πολλές καταθέσεις, όλοι οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, οι πάντες που έχουν εμπλοκή σε αυτόν τον αγώνα. Θα ληφθούν καταθέσεις όπου και από όσους φαίνεται να είχαν σχέση ή να γνώριζαν οτιδήποτε με συγκεκριμένο αγώνα. Συνεργάζονται οι δύο, κύριε Ανδρέου, είναι συνεργάσιμοι οι δύο. Αντιλαμβάνεστε ότι η σύλληψη έγινε χθες αργά το απόγευμα. Μέχρι τώρα δεν έγινε κάποια σχετική ανάκριση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν συνεργαστεί. Αλλά όπως έχω αναφέρει, τώρα ξεκινάει η διερεύνηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε τις επόμενες ημέρες θα ανακριθούν. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Πάμε.